Όχι σε μια σημαντική προοπτική για την ανάπτυξη του λιμανιού του Βόλου και κατ' επέκταση της πόλης, είπαν ο νυν και ο πρώην δήμαρχος κατά την πρόσφατη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Λιμένος, όπου συζητήθηκε το master plan του λιμανιού. Οι κύριοι Βούλγαρης και Μήτρου τάχθηκαν κατά της δημιουργίας μαρίνας με πλωτούς προβλήτες και κτηριακές εγκαταστάσεις κατά μήκος του κυματοθράφστη. Μάλιστα, ο πρώην δήμαρχος Κυριάκος Μήτρου υποστήριξε ότι η ενδεχόμενη δημιουργία μαρίνας τουριστικών σκαφών στο λεγόμενο κορδόνι θα επιβαρύνει κυκλοφοριακά την πόλη και θα λιώσει την εικόνα της παραλίας. Σίγουρα θα επιβαρυνθεί το σημείο εκεί της παραλίας με το κυκλοφοριακό. Γι' αυτό βρήκαμε λοιπόν μια εναλλακτική λύση να γίνουν λιγότερες οι θέσεις των σκαφών, να γίνουν πλωτά ορισμένες αποβάθρες και λιγότερο στο χερσαίο κομμάτι, επέμβαση στο χερσαίο κομμάτι. Δυστυχώς, εικόνες σαν αυτές από κοσμοπολίτικα λιμάνια της Μεσογείου φαίνεται πως δεν σημαίνουν τίποτε για τους τοπικούς άρχοντες που μάλλον αγνοούν τα σημαντικά οικονομικά ωφέλη που θα προκύψουν για το Βόλο από τη φιλοξενία τουριστικών σκαφών. Σίγουρα θα έχει όφελος και ο οργανισμός και ο τόπος, διότι όλοι αυτοί θα έχουν κάποια που έχουν τα μεγάλα τα σκάφη, δεν μιλάμε για μικρά σκάφη, έτσι. Είναι και κάπως, όχι κάπως, είναι ευκατάστατοι και νομίζω θα διαθέσουν και κάποια χρήματα να βγουν από το σκάφος τους μέσα και στην πόλη του Βόλου και γενικότερα η προβολή της πόλης. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι κύριοι Βούλγαρης και Μήτρου δεν αντιμετώπισαν με την ίδια στεναρή στάση την προοπτική σύνταξης νέας μελέτης για τη μεταφορά του σκραπ στις λιμενικές εγκαταστάσεις του Αλμυρού. Όπως είναι γνωστό, η αρχική μελέτη που κόστησε 300.000 ευρώ δεν προβλέπει κάτι σχετικό και πλέον απαιτείται νέα μελέτη για τη μεταφορά δραστηριοτήτων εκτός της υφιστάμενης λιμενικής ζώνης. Εμείς δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή να πούμε αν το Υπουργείο, το συγκεκριμένο το δικό μας, εμείς πλέον ανήκουμε στο Εθνική Οικονομία στην κυρία Κατσέλη, εάν δεν μας πει η ίδια η Υπουργός τι πρέπει να κάνουμε. Είναι καθαρά θέμα πολιτικής ηγεσίας και όχι δική μας. Δεν μπορούσε από την αρχή να προβλεφθεί αυτή η διαδικασία, να μην χρειάζεται πλέον καινούργια μελέτη και καινούργια έξοδα. Να σας πω, το είχαμε σκεφτεί. Υπήρχε πρόταση όμως από το Υπουργείο, το συγκεκριμένο το δικό μας, το πρώην Υπουργείο Ναυτιλίας, να προχωρήσουμε καθαρά και μόνο στην υπάρχουσα κατάσταση, σε ένα master plan που αφορά καθαρά το σημερινό λιμάνι, τη σημερινή κατάσταση του λιμένα.